υπάρχουν στο κοινοβούλιο το δικό μας άνθρωποι που ακόμα στηρίζουν και λένε ότι στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός και ότι στον Πόντο δεν αναφέρανε μέχρι τώρα για τα βιβλία της έκτης Δημοτικού τη γενοκτονία. Αυτό με μια πρωτοβουλία της Παποντιακής το αλλάξαμε και από εδώ και πέρα στα βιβλία της έκτης Δημοτικού θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πλέον συνωστισμός στη Σμύρνη και ότι στον Πόντο έγινε γενοκτονία. Άσχετα αν οι φίλοι μας Τούρκοι διαμαρτύρονται γι' αυτό και λένε ότι η κυρία Ρεπούση είναι μια πολύ καλή επιστήμονας και την αδικούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είναι για πολλά λόγια, καλή διασκέδαση να έχετε και καλό καλοκαίρι υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Και φίλοι του Συλλόγου Ποντίων Ερέτριας, οι Έλληνες του Πόντου, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο όνομα του μεγάλου μας ήρωα Κωνσταντίνου Κανάρη. Απόψε η Ποντιακή Λύρα, ο Κεμετζές, και τον Ταούλ μαζί με τη συνοδεία των χορευτικών του Συλλόγου Ερέτριας, του Συλλόγου Ποντίων Ηρακλείου Νέας Ιωνίας η Ρωμανία και του Συλλόγου Ποντίων Νέας Αρτάκης η Παναγία Σουμελά θα μας παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια της αλυσμόνητης πατρίδας μας. Θα σας ταξιδέψουν, έστω και νοερά, στον ελληνικό μεγάλο και ευδαίμονα Πόντο. Πρώτα απ' όλα, οι μικροί συνεχιστές της παράδοσής μας θα μας χορέψουν χορούς από τον Ανατολικό Πόντο. Ξεκινάμε λοιπόν με το χορό «Τικ Μονό» από την περιοχή της Ματσούκας. Πάμε παιδιά!
ακολουθεί ο χορός Τριγώνα. Χορός από την περιοχή της Τραπεζούντας, που το όνομά του πήρε το στίχο από το στίχο «Ακεί πέρα σορμάνο πάει Τριγώνα η κορώνα». Πάμε! Συλλόγου μας, θα σας πω δύο λόγια για το σύλλογό μας εδώ στην Ερέτρια. Στην Ερέτρια της Ευβοίας, 16 Μαΐου 2008, ιδρύθηκε ο σύλλογός μας με την ονομασία «Οι Έλληνες του Πόντου». Με πρωτοβουλία του γνωστού συμπατριώτη μας Γιώτη Γυριχίδη και άλλων φίλων συμπατριωτών μας, ίδρυσαν το σύλλογο με στόχο και σκοπό να ακούγεται η φωνή των ντόπιων από την πόλη αυτή. Αγαπήσαμε την πόλη της Ερέτριας γιατί μας αγκάλιασε και εκείνη. Η Ερέτρια έχει φωνή, έχει ψυχή, έχει άποψη, έχει λόγο και καρδιά που χτυπά για όλους. Τους ποντίους, αλλά όχι και μόνο, και για όλους τους κατοίκους. Όλοι μαζί, πόντι και εμείς, θα πορευτούμε σύσσωμοι με μια δύναμη να χτίσουμε την πολιτιστική Ερέτρια όπως επιθυμεί ο κάθε κατοικός της. Σαν σύλλογος του τόπου αυτού και εμείς θα συμβάλλουμε δυναμικά ως απόγονοι του πόντου στη συνέχιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης και θα μεταδώσουμε στους ενέους το αίσθημα να συντηρούν και να διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά μας που θα τους μεταλαμπαδέψουμε. Οι πρόγονοι που έδωσαν σε εμάς από γενιά σε γενιά και εμείς την επόμενη. Σας ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά. Και τώρα θα υποδεχτούμε το μεγάλο χορευτικό όπως σας προείπα. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο τα παιδιά μέχρι να ετοιμαστούν.
καλό μου πουλί ευγένα από την πόλη. Ουδές σαν πέριν κόνεψεν, ουδές σαν περιβόλε. Επίεν και νεκόνεψεν, απάν σου ήλ το κάστρε. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο αίμαν βουτεμένο.